Ο κύριος Σπύρου, στα πλαίσια βεβαίως των επαφών του, ήταν πριν λίγες μέρες εδώ στην Λευκάδα, έκανε επαφές, έδωσε το παρόν και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όμως επισκέφθηκε και το νοσοκομείο Λευκάδας, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε επί των ημερών του, το διαχειρίστηκε και ο ίδιος. Κύριε Σπύρου, σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή, είναι. Μας δίνει χαρά. Λοιπόν, κύριε Σπύρου, θέλω λίγο να ξεκινήσω. Αύριο στις 11 το πρωί στην Κέρκυρα παρουσιάζεται το συνδυασμό σας. Και έχω την εντύπωση ότι όλες οι επαφές που κάνατε στο Ιόνιο για το ψηφοδέλτιό σας θα αποκαλυφθούν. Και βεβαίως θα βγάλουμε κι εμείς, θα αξιολογήσουμε τον συνδυασμό σας. Πείτε μας λίγα λόγια για την αυριανή εκδήλωση. Για να δώσω τη διευκρίνηση που απαιτείται, μάλιστα, ουσιαστικά θα παρουσιάσω το λογότυπο του συνδυασμού και τα άτομα τα οποία θα παρευρίσκονται εκεί στον χώρο αυτόν, προφανώς από την Κέρκυρα, γιατί σωστά, αυτή τη διαδικασία θα την κάνω στα νησιά. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό από την Κέρκυρα να αναφερθώ σε ένα ή δύο ή τρία ή τέσσερα άτομα, όταν οι άλλοι συνυποψήφοι μου μεταξύ μας δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα. Λέω λοιπόν ότι αύριο ουσιαστικά ανακοινώνω ότι ο κύβος ερήφθη, ο αγώνας ξεκινάει και εκτιμούμε ότι θα είναι και νικηφόρος. Γιατί έχουμε και τη δύναμη, έχουμε τη θέληση, έχουμε την κοινωνία μαζί μας, είμαστε αξιόπιστοι, είμαστε αληθινοί, έχουμε μια διαδρομή, κύριε Κουνάκη, χρόνων. Άρα είμαστε και δοκιμασμένοι και μας ενώνει η αγάπη μας για τον τόπο μας. Επίσης θα έλεγα, και επιτρέψτε μου να το πω, και είναι βαθιά μου πεποίθηση, ότι μας ενώνει και μια ιδέα, την οποία τη θεωρώ πολύ σημαντική και κυρίαρχη και ίσως γίνει κάποια στιγμή σε όλους μας τους πολίτες που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, ότι έχει δικαίωμα να φέρεται η κοινωνία να επιλέγει τους αυτοδιοικητικούς τους άρχοντες μέσα από τα σπλάχνα της. Ναι. Ανθρώπους άξιους, εργατικούς, συνεπείς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στα δρόμενα, στην κοινωνία, από οποιαδήποτε πλευρά, είναι ορατοί με λίγα λόγια, και έχουν επιδείξει και κάτι στην πορεία τους, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε κάθε μέρος. Μάλιστα. Καλό λοιπόν το σηκώσουν το κεφάλι, και να μην αφήνουν να τους ταπεινώνουν γενικότερα, γιατί η εποχή μας δυστυχώς έχει ταπεινώσει τους πολίτες. Μας έχουν εξοικειώσει στο συμβιβασμό τις σημερινοί κυβερνώντες. Σωστά. Και βλέπετε ότι οι πολίτες από την αγανακτισμένους, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί από το προσκήνιο, νιώθουν και αυτοί απογοητευμένοι, γιατί τους εξαπάτησαν. Μάλιστα. Και γέλασαν. Κύριε Σπύρου, από την αίθουσα λοιπόν του Συμβουλίου, που από εκεί είχα με χαιρετήσει τη νίκη μας στην πρώτη χαιρετή περιφέρεια που ένωσε τα νησιά μας σε μία διοικητική περιφέρεια και οικονομικά και διοικητικά, θα αναφερθώ στο σήμα του συνδυασμού μας. Μάλιστα. Που είναι, έτσι, επειδή είχα την καλοσύνη μου να πήρατε, είναι η Ιόνια, ως συμμαχία. Ιόνια ένα συμμαχία. Συνδυασμός ο οποίος απευθύνεται σε όλους. Πολύ καλά, πολύ καλά. Κύριε Σπύρου, οπότε λοιπόν ξεκινάει το ταξίδι, ένα ταξίδι μέχρι το Μάιο ουσιαστικά, και βεβαίως μέσα από το αφήγημά σας καλείστε να σας εμπιστευτούν οι πολίτες των Ιωνιονήσων. Θα ήθελα λίγο να μείνω στη Λευκάδα. Ήρθατε εδώ, κάνατε κάποιες επαφές. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι κλείσατε τις υποψηφιότητες από το νησί. Είστε ακόμα, δεν έχετε πάρει οριστικές αποφάσεις? Όχι. Όχι, δεν έκλεισαν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ανακοινώνοντας το συνδυασμό αποτελεί ένα κίνητρο για τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, να συνεργαστούν. Εγώ δεν πιέζεται κανένας, ούτε υπόσχομαστε λαγούς με πετραχέρια. Έχουμε πει πάντα την αλήθεια και στους πολίτες, δεν μοιράζουμε αυταπάτες. Και είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν τη διάθεση και το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτόν τον καλό αγώνα για την περιφέρεια Ιωνιονήσων. Πιστεύω ότι προχωράει αυτή η διαδικασία. Δεν ανακοινώνουμε εκεί για τη Λευκάδα, γιατί ήρθαμε σε πρώτη επαφή με τους αυτοδιοικητικούς, με τους κοινοβουλευτικούς, με το στελέχη, και το ψηφοδέλτιο απευθύνεται χωρίς
χρώματα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που μπορούμε να συνεργαστούμε. Πηγαίνει καλά όμως, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και εκεί σιγά, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα φτιαχθεί ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα δίνει μια προοπτική και εμπιστοσύνη για το μέλλον και της Λευκάδος και των νησιών μας γενικότερα, της περιφέρειάς μας. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, εσείς επισκεφθήκατε το Γενικό Νοσοκομείο, υπογραμμίσατε το νέο νοσοκομείο, συγγνώμη, υπογραμμίσατε κάποιες καθυστερήσεις. Εγώ πρέπει να σας πω όμως τώρα ότι είχα τον Περιφερειάρχη προχθές εδώ, τον κύριο Γαλιατσάτο, και μιλήσαμε και για τα κονδύλια ΕΣΠΑ και την κριτική που έχετε κάνει κατά καιρούς, αλλά από την άλλη μιλήσαμε και για το νοσοκομείο. Και ο κύριος Γαλιατσάτος είπε ότι ουσιαστικά η περιφέρεια χρηματοδοτεί ένα έργο, όμως πολλές φορές προκύπτουν κάποιες καθυστερήσεις, διότι οι κτηριακές υποδομές που το τρέχουν, θα έπρεπε, ήρθε στην πορεία για παράδειγμα το πόσες μονάδες θα έχουμε, πόσα μηχανήματα στο τεχνητό νεφρό και άλλα ζητήματα, τα οποία προκειμένου να λυθούν ίσως έχουν αναγκαστεί να καθυστερήσουν λίγο, να καθυστερήσει η παράδοση του νοσοκομείου. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Εγώ, καταρχάς, η επίσκεψη και ως γιατρός και ως πρώην περιφερειάρχης, έχοντας την ευχαρίστηση για ένα μεγάλο έργο, το οποίο το δημοπρατήσαμε το Δεκέμβρη του 2012, συμβασιοποιήθηκε στη συνέχεια και χρηματοδοτείται. Ασφαλώς είναι ένα μεγάλο έργο που θέλει παρακολούθηση και ποτέ δεν είπα εγώ ότι το έργο αυτό ανήκει σε μία περίοδο, γιατί προετοιμάστηκε και παλαιότερα. Όταν ήμουν και διοικητής υγειονομικής περιφέρειας, μας απασχόλησε πολύ το θέμα του οικοπαίδου, το οποίο ήταν πληροδότημα, και θυμάμαι τότε ήταν βουλευτής ο κύριος Βεργίνης και βόηθησε πάρα πολύ αν μπορέσει να ξεπεραστούν τα προβλήματα και σιγά σιγά να μπει σε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που εμείς το παραλάβαμε και στη συνέχεια ορίμασταν οι μελέτες του και δημοπρατήθηκε. Άρα είναι έργο το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν κάνω κριτική επ' αυτού. Λέω όμως ότι είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι σαν ως κατασκευή και ως διαδικασία πάρα πολύ σπουδαίο. Έχει όμως κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες οφείλουμε να τις τονίσουμε και να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν. Γιατί φανταστείτε, από ό,τι ενημερώθηκα εκεί, θα μεταφερθούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νέο νοσοκομείο, που λένε θα χαθούμε εδώ μέσα. Οι ασθενείς θα πάνε πιθανώς στην Πρέβεζα προσωρινά ή όσοι μπορούν να πάνε. Άρα εκεί χρειάζεται πρωτίστως να είχαν και να έχουν δρομολογηθεί διαδικασία το στελέχωσης με προσωπικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, ιατρικό, για να μπορεί να λειτουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το προσωπικό έχει μειωθεί και στο υπάρχον νοσοκομείο. Ναι. Να ακούτε. Σας ακούω πολύ καλά. Ναι. Βέβαια η διοίκηση... Υπάρχουν σημεία, όπως είναι ο τεχνητός νεφρός, ναι, που είναι να έρθουν τα μηχανήματα, εξοπλισμός από τον τεχνητό νεφρό που έχει 9 θέσεις, αυξήθηκε στις 15. Είναι θετικό το να μπορεί να υπάρχει μια τέτοια υποδομή και μια στελέχωση. Μάλιστα. Επίσης αναφέρθηκα και είναι πολύ σημαντικό το θέμα του οικοπαίδου μπροστά, το οποίο όλο αυτό το διάστημα θα μπορούσε να δρομολογηθεί. Είναι ένα έλλειμμα εκεί μπροστά και πίσω, θα έλεγα, αλλά και μπροστά, να μπορεί να έχει πρόσβαση καλύτερη και να λειτουργήσει το νοσοκομείο, και δεν είναι αμεληταίο το να βρεθεί τρόπος να αγοραστεί, να απαλλατριωθεί, να βρεθεί νόμιμη λύση, γιατί είναι πολύ άσχημα να το επισκεφθεί κανείς όταν θα δυσκολεύονται ακόμα και τα στενοφόρα μπαίνοντας, βγαίνοντας ή η κίνηση στην περιοχή του νοσοκομείου. Είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία που να δώσει στο νοσοκομείο τη δυνατότητα να έχει καλύτερη λειτουργία. Μάλιστα. Βέβαια, προηγουμένως, επειδή αναφέρθηκα και στον κύριο Βεργίνη, οφείλω να πω ότι αυτά τα έργα τα υποστηρίζουν διαδοχικά όλοι οι κοινοβουλευτικοί με τον τρόπο τους. Άλλοτε χρειάζονται τροποποιήσεις, χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Είναι έργο με χρηματοδοτήτα από την περιφέρεια. Το κάνει η ΔΕΠΑΝΟΝ και σήμερα η κτηριακές υποδομές, αυτές είναι αποψηλωμένες από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Είναι προς το τέλος του, είναι καλό έργο και
από ενδιαφέρον είναι αυτή η παρέμβασή μου και δεν είναι κριτική από αυτού. Αυτό το γνωρίζω, απλά ξέρετε, επειδή έχετε επισημάνει τις καθυστερήσεις, οφείλαμε έτσι να ρωτήσουμε τον Περιφερειάρχη, που είχαμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε αυτό και μάλιστα θα ήθελα και ένα σχόλιο δικό σας. Λέγοντας, ο κ. Γαλιατσάτος ανέλησε το πώς απορροφούνται τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ και είπε ότι εμείς όταν αναλάβαμε από τις 13, αν δεν κάνω λάθος, περιφέρειες, ήμασταν στην απορροφητικότητα στην 12η θέση και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στην 3η με 4η. Οπότε λοιπόν η κριτική που ακούγεται δεν ισχύει για τα κονδύλια ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Να σας πω, αυτό που χρησιμοποιεί είναι ψευδεπίγραφο από τον κύριο Γαλιατσάτο, το λέει και πάνω σε μια ψεύτικη στατιστική εικόνα προσπαθεί να εδραιώσει ότι κάτι σημαντικό γίνεται. Λέω ότι τα στοιχεία υπάρχουν όμως, κύριε Σπύρου. Τα στοιχεία λέει υπάρχουν, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Υπάρχει στο Υπουργείο, νομίζω. Όχι. Εγώ τα στοιχεία τα έχω και εγώ επίσημα και δεν είναι να τα αναζητήσω και δεν χρειάζεται και θα σας το αποδείξω. Μάλιστα. Ο κύριος Γαλιατσάτος, αφήνοντας εμείς την απορρόφηση στην περιφέρεια τότε, ένα μισή χρόνο πριν ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ, στο 58%, αφού μιλάμε για ποσοστά, ήταν σε 281 εκατομμύρια. Ακούτε? Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά, κύριε Σπύρου. Έκλεισε, λοιπόν, η περίοδος 7-13, που κλείνει το 15 και παρατάθηκε και μέχρι το σχεδόν το 17, με απορρόφηση, όπως λέει, 105%. Και ακούγεται ωραίο. Δεν έχει πει όμως ποτέ, και αν σας δοθεί ευκαιρία, και παρακαλώ να το σημειώσετε, πόσα εκατομμύρια πληρώθηκαν. Πόσα εκατομμύρια πληρώθηκαν. Θα σας πω λοιπόν εγώ ότι είναι 206 εκατομμύρια. 206 εκατομμύρια από τα 281, η περιφέρεια είχε απώλεια επιμερών του πάνω από 30 εκατομμύρια. Του πήγανε στην άλλη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου, γιατί ήταν το ΕΣΠΑ σε εκείνη την περίοδο το ΕΔΕΠΗΝ Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιωνίων. Ναι. Εμείς μέσα από τις περιφέρειες, την περίοδο εκείνη, μπορέσαμε να αλλάξουμε και κάθε περιφέρεια να έχει το δικό της πρόγραμμα. Επομένως, ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα άλλο, είναι πολύ σημαντικό, όταν η περίοδος η δικιά μας, η πρώτη, ήταν 3,5 χρόνια. Που ενώσαμε την περιφέρεια, διοικητικά και οικονομικά, σε μια αρμονική λειτουργία. Που κάναμε πολλά σημαντικά βήματα. Στη Λευκάδα ξεκίνησαν και δημοκρατήσαμε και συμβασιοποιήσαμε τον Διάβλο, το νοσοκομείο, τη Βασιλική, τον Σμάρια, τα σκουπίδια. Πέστε μου έτσι από τη δημοσιογραφική σας εμπειρία, και το λέω έτσι ρητορικά, γιατί δεν υποβάλλονται ερωτήσεις, οι δημοσιογράφοι ρωτάνε, ποιο μεγάλο έργο έχει δρομολογηθεί στη Λευκάδα στα 4,5 χρόνια του κυρίου Γαλιατσάτου ή ποιο είναι δρομολογημένο για την επόμενη περίοδο? Έχει απάντηση σε αυτό, αν θέλετε. Να σας πω τι μου είπε. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή, και δεν είναι συγκυρία μόνο σεισμός, η Λευκάδα έχει ένα από τα πιο καλά οδικά δίκτυα, ότι επίσης έχουμε εντάξει τη Μαρίνα στον Ιδρύ και βεβαίως... Και επίσης έκανε λόγο για παράδειγμα και για την ανάπλαση στον Ιδρύ, όπου για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα αίτημα των επαγγελματιών, όπου υλοποιείται από την δική του διοίκηση. Το έργο αυτό, κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό για να δίνει προοπτική στο νησί, γιατί τώρα μπήκε στο Ίντερ Ελλάδα-Ιταλία, το οποίο θα το δούμε για τα επόμενα 2-3 χρόνια, πρώτο. Δεύτερο, υπάρχει έλλειψη υποδομών στο νησί, τα οποία στηρίζουν τον τουρισμό. Επομένως, δεν πρέπει να καυχάτε για αυτά ο κ. Γαλιατσάτος, έχει μείνει πίσω η περιφέρεια και έχει σοβαρότατα προβλήματα. Επομένως, δεν μπορεί να περηφανεύεται για έργο που ουσιαστικά κλείνει η περίοδο και υπάρχουν προβλήματα σοβαρότατα, κύριε Κουνάκη, σε όλα τα νησιά. Μάλιστα. Η δυσαρέσκεια γινόντας από την κέρια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενεπλάκη με τον ΑΒ λόγο, αλλά είναι αληθινό ότι σαν περιφερειακή αρχή μαζί με τον Δήμο ήταν μία κάλπη τρεις ψήφοι και τελικά η Κέρκυρα βυθίστηκε στη Βρωμιά, στα Σκουπίδια, στην Απαρακμή, όπως και τα άλλα νησιά, και η Κεφαλονιά έχει ανοιχτές πληγές από τους σεισμούς. Όταν εγώ από η μερά μας φτιάξαμε το νέο νοσοκομείο, σχολικά κέντρα πρώτο και δεύτερο, και ολοκληρώθηκαν προς το τέλος, πάντοτε κάποιος τα ξεκινάει, τα σχεδιάζει, κάποιος τα συνεχίζει και συνεχίζουν
Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπερηφανεύεται η Γαϊατσάτος για έργο σημαντικό και ορατό. Επομένως, μπορεί να μένουμε σε αυτή την κριτική, γιατί είναι τη σπράτη η ίδια η κοινωνία. Μάλιστα, μάλιστα. Και τα παράπονα είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Τι να βάλουμε, ότι έπρεπε στο Ιόνιο που εμέσως επηρεάζει και έκανε κριτική γιατί μειώνουμε το ΦΠΑ και ανέβηκε στα ύψη. Στο Ιόνιο που είπαμε δεν θα παραδοθούν τα αεροδρόμια και παραδόθηκαν. Ότι κατέβηκε ως ανεξάρτητη περιφερειακή αρχή και σήμερα με το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προσπαθεί να αποτινάξει, αλλά το δέχτηκε και το πήρε κατεβαίνει ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς εισπράξαμε κόστος από την προηγούμενη κυβέρνηση με το Χαράτσι και τον Έφια, το οποίο θα παγόρευαν, θα τον έκοβαν τότε. Μάλιστα. Όσο και αυτή είναι, έχει ταυτίζεται με τις πολιτικές αυτές, οι οποίες έχουν φέρει τον κόσμο σε γαλάκτηση. Το ότι μπήκε το τέλος διαπιστώσεως και δεν ξεσηκώθηκαν τα πάντα, δεν είδαμε μια αντίδραση τέτοια που να μπορέσει αυτό το τέλος να έρχεται στην αυτοδιοίκηση. Όχι να πηγαίνει στο κράτος για να προσφέρεις υποδομή καλύτερη και ποιότητα στους επισκέπτες μας. Ο τουρισμός μας συνεχώς βάλεται. Μάλιστα. Γιατί καταλαβαίνετε, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Εντάξει, πάντως στο στίγμα του το ιδεολογικό που πρέπει να πω ότι πήγε κοντά στην κυβέρνηση ο κ. Γαλιατσάτος όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Δηλαδή έδωσε ένα στίγμα ότι δεν συνενεί σε αυτό. Φραστικά πάντα, έτσι. Ναι, εντάξει, φραστικά. Τι μπορούσε διαφορετικά να κάνει. Σωστά. Επίσης, έχει εκφράσει η περιφέρεια Ιωνίσων ένα προβληματισμό όσον αφορά την εξόριξη των υδρογονανθράκων, κύριε Σπύρου, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ίσως περνάει στα ψηλά από τα μέσα, γιατί δεν το έχουμε κατανοήσει τι μπορεί να συμβεί, παρόλο που έχουν γίνει αντίστοιχες ημερίδες. Έχει δώσει, θέλω να πω, εσείς λέτε ότι το λέει φραστικά, αλλά τι μπορείς να κάνεις πρακτικά όταν διαφωνείς. Και εσείς διαφωνήσατε ίσως με τον Ένφια, τι μπορούσατε να κάνετε, κύριε Σπύρου. Αναρωτιέμαι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι εισπράττουμε και το ανάλογο κόστος. Σωστά. Και αν τώρα έχουμε προβληματισμό, βεβαίως έχουμε προβληματισμό, όλοι έχουμε προβληματισμό, γιατί βλέπετε ότι περνάει πάλι η κατεύθυνση, όπως στην Άρτα, στο Γιάννενα, όπου υπάρχουν προβλήματα με θέματα υδρογονανθράκων και ορυκτού πλούτου. Από τη μια πλευρά η χώρα θέλει να τα αξιοποιήσει. Υπάρχουν κεντρικές πολιτικές. Εμείς ελέγχουμε τις ΜΕ και κάνουμε παρατηρήσεις όπως έγιναν και επί ημερών μου και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και απαιτούμε, εκεί χρειάζεται συνεργασία και απέτηση, να υπάρχουν επιτροπές οι οποίες είναι θεσμοθετημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία να συμμετέχει η αυτοδιοίκηση και να μπορεί να παρακολουθούνται οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, τον έλεγχο, το πώς θα εξελιχθούν και βέβαια. Ξέρετε, αυτές οι παλικαρίες που εκ των υστέρων έχουμε αντίρρηση, μάλιστα, το δείχνει κανείς την όπου χρειάζεται. Από εκεί και πέρα από λόγια έχουμε χορτάσει. Ωραία. Θέλω λίγο, επειδή του το έθεσα σαν ερώτημα, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να μιλάω συχνά με τον κύριο Γαλιατσάτο, και το διάβασα και στα μέσα του και στα μέσα του Ιουνίου, κύριο Σπύρου, ότι για παράδειγμα, μπορεί εσείς την επόμενη μέρα των εκλογών να παίξετε ένα ρυθμιστικό παράγοντα στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα όταν του έθεσα του κύριου Γαλιατσάτου ότι κάποιοι λένε να μην έχει υψηλούς τόνους απέναντί σας γιατί μπορεί να συνεργαστείτε, έβαλε πάλι ένα ιδεολογικό πλαίσιο λέγοντας ότι μπορεί να είστε απέναντι στην υποψηφιότητα την επίσημη της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο έχετε ένα ιδεολογικό στίγμα και ότι δεν έχουμε μια σύγκληση απόψεων και ιδεολογιών, οπότε πρακτικά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον κύριο Σπύρου. Εσείς το αποκλείετε αυτό το ενδεχόμενο αν είστε στον πρώτο γύρο μαζί με τον μάλλον αν κληθείτε να συνεργαστείτε θα το πράξετε. Κοιτάξτε, γι' αυτό εμένα δεν μου άρεσαν αυτά τα ψευτοδιλήμματα και οι θολές κουβέντες, με την έννοια ότι τώρα που έχει την πλειοψηφία όχι μόνο μας χρειάζεται, πολλές φορές συμφωνούμε σε θέματα που αφορούν την λειτουργία, τη διοίκηση, τις χρηματοδοτήσεις, τα έργα. Επομένως, είναι ψευδεπίγραφο. Θα μπορούσε βέβαια να το προβάλλει έντονα την πρώτη περίοδο όταν κατέβηκε ως επαναστατική, ανεξάρτητη, αυτοδιοικητική κίνηση. Δεν είναι ταυτισμένο σήμερα με την κυβέρνηση. Πήρε το χρήσμα. Μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει στροφή 180 μοιρών, που ουσιαστικά δεν τήρησε τίποτα από αυτά που είπε και ασφαλώς θα εισπράττει. Αποψηλώνει την περιφέρεια. Εδώ βλέπετε πέρασαν στο ταμείο από τον ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ήταν το ταμείο που περιέλαβαν την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, πήγαν στο υπερταμείο.
Σωστά. Πήρατε καμιά φωνή, σε καμιά περιφέρεια, παραιτήθηκε κανείς, κύριε Κουνάκη. Μάλιστα. Δεν λέμε παίζουμε με τα λόγια. Ουσιαστικά δεν τηρήθηκε τίποτα από αυτό που υποσχέθηκαν. Και επίσης έχει δημιουργηθεί και ένα βαθύ χάσμα μέσα στις περιφέρειες από τη συμπεριφορά. Γιατί όλα ξεκινάνε και από την προσωπικότητα και τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο καθένας. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ευτυχής. Όταν και εσείς τώρα προηγουμένως, δεν θα το κρίνω εγώ, 4 χρόνια λοιπόν, δεν χρειάστηκε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, να πω την αλήθεια, κακή συνεννόηση, κακή χειρισμή, δεν είχαμε τη δυνατότητα, η αλήθεια είναι, κύριε Σπύρου. Το κατανοώ ότι δεν θέλετε να, αλλά πάντοτε έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί μέσω ημών ενημερώνονται. Ακριβώς. Πρέπει να έχουν μια αντικειμενική ενημέρωση. Σωστά. Θέλω να κλείσω. Ένας καταφέρει ρυθμιστικού ρόλου, εγώ ο στόχος μου είναι να είμαι στον δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Με οποιονδήποτε απέναντι και είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των πολιτών, και δεν τους χαρακτηρίζω σαν παρατάξεις, αλλά όπως και να είναι, οι πολίτες ψηφίζουν, δεν τους ξεχωρίζω, αυτή τη φορά θα μας φέρουν πρώτους στα Ιόνια νησιά. Μάλιστα. Θέλω να πω, και θα το πω εγώ σαν διαπίστωση, ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα με εσάς, κύριε Σπύρου, και αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν κατά πόσο οι ψηφοφόροι του κόμματος, το οποίο έχετε υπάρξει και βουλευτής και ανήκετε ιδεολογικά, θα στηρίξουν την δική σας υποψηφιότητα και πόσες απώλειες μπορεί να έχει η κυρία Κράτσα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε, εσείς στις επαφές σας με τους Λευκαδίτες που τους είδατε, που πήγατε και στους χορούς εδώ και συναναστραφήκατε, νιώθετε ότι θα ακολουθήσουν μια κομματική γραμμή και μια επίσημη στήριξη κόμματος, ή πιστεύετε ότι και αυτές οι πρακτικές, δηλαδή το ότι λέει ένα κόμμα στηρίζω Κράτσα ή Κουνιάκη ή Σπύρου, ακολουθεί ο κόσμος τελικά? Υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ στο εξής, ότι όταν λέμε κόμμα ή στενά κομματικά μέλη, τα οποία αποτελούν ένα 5% των ψηφοφόρων, ναι, που θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, εκεί μέσα υπάρχει ένας συνδυασμός και συναισθηματικός και κατανοητός. Θα μπορούσε να μην χρειαζόταν αυτή η διάκριση αν η επιλογή του υποψηφίου πολιτική μεν, παρότι λέμε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να διαμορφώνεται, όπως είπα προηγουμένως, μέσα από την ίδια την κοινωνία, εάν γινόταν μέσα από κάποιον τρόπο που να δείξει ότι σεβόμαστε και αυτή την βάση που ζητάμε σήμερα να είναι πειθαρχημένη. Αν γινόταν με κάποια στοιχειώδη διαδικασία. Ναι. Και εγώ προκάλεσα και προκαλώ και το είπα και στον ίδιο τον Πρόεδρο, αν υπάρχει ένας επτανήσιος, στέλεχος, δημαρχιακή, με επιτροπές, βουλευτής, πρώην βουλευτής, δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, φορείς, σύλλογοι, που ερωτήθηκε, εκφράστηκε κάποια γνώμη, είπαν την άποψή τους. Επομένως, μέσα στα άλλα, δεν εφήγει μόνο η διαδικασία, η δημοκρατική, η αξιοπρέπεια των ίδιων των πολιτών εφήγει και δείχνει ότι εγώ αποφάσισα στο στέρνο αυτό το θέμα να ψηφίσετε αυτό το πρόσωπο χωρίς να σας ρωτάω, γιατί εγώ ξέρω για σας, εσείς θα ψηφίσετε. Μα τελικά οι πολίτες ψηφίζουν. Και οι πολίτες δεν είναι ηθαγενείς, ναι, ούτε είναι υποσαχάρι, ούτε τέτοια προσβολή αν έχετε κανείς για την περιφέρειά μας. Μάλιστα. Και δεύτερο, στους υπόλοιπους που και με αυτό το ποσοστό έχω στενή σχέση, οι σχέσεις είναι βαθιές. Και με έχουν τιμήσει και στο παρελθόν και στην Κέρκυρα και ως βουλευτή και ως πρώτο περιφερειακή αρχή. Και στη δεύτερη φορά ήρθαμε πρώτοι μέσα από 10 ψηφοδέλτια που υπήρχαν στον πρώτο γύρο. Αλλά οι πολίτες επιλέγουν και με άλλα κριτήρια, γιατί μεσολαγούν και άλλες παραθέσεις σχετικά με τους δήμους, στο δεύτερο γύρο και άλλοι παράγοντες. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν με ανησυχεί αυτό, γιατί είμαι βέβαιος και το εισπράττω ότι και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με βλέπουν άνθρωπο που δεν έχω διαρρήξει αυτή τη σχέση. Μάλιστα. Και το τονίζω και στις ομιλίες μου ότι χωρίς να χάσουμε ούτε τα πιστεύω μας, ούτε να τα απεμπολίσουμε, ούτε την σχέση μας και τις αρχές και τις αξίες μας, δυναμικά θα διεκδικήσουμε την περιφέρεια. Μάλιστα. Γιατί ήδη οι πολίτες αυτοί με θεωρούν ότι είμαι δικός άνθρωπος. Το ότι κατεβαίνω ανεξάρτητα και απευθύνομαι σε όλους συνδέεται και με τον χαρακτήρα μου, τον οποίο τον έχουν γνωρίσει. Δεν χρειάζεται να περπατάω με την ταμπέλα. Κύριε Σπύρου,
Εμείς εδώ θέλουμε από αυτό εδώ το φτωχικό βήμα, όσο θα κορυφώνεται η προεκλογική περίοδος, να ακούμε όλες τις απόψεις και το πρόγραμμα και το σχεδιασμό σας για την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων της νέας εποχής, με τις προκλήσεις είναι πολλές. Και θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο στον αγώνα σας. Θυμήστε μας άλλη μια φορά την παράταξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Αισιοδοξώ και εγώ, κύριε Κουνάτη, ότι επειδή χορτάσαμε ως πολίτες από ψεύτικες υποσχέσεις, από παραμύθια, αυταπάτες, δεν θέλουμε να χαθεί άλλη μία τετραετία με πειραματισμούς. Επίσης, διαφορετικά δεδομένα, εάν τηρούνταν στοιχειώδεις διαδικασίες, και δεν πρέπει να ζητάνε, και το νιώθουν τα στελέχη μας, το νιώθουν οι πολίτες, ότι να μην τι άλλο, θα πρέπει να εμπιστευτούν αυτούς που θα διοικήσουν με τα πραγματικά τους δεδομένα, και όχι επειδή έστω και το κόμμα το ίδιο, λέει, πάτε και ψηφίστε εσείς. Μάλιστα. Εγώ αποφασίζω για εσά. Αυτό είναι μια προσβολή και οφείλει να το αντιμετωπίσει και θα το λύσει η κοινωνία, είμαι βέβαιος, και θα κάνει και καλό παραπάνω. Δεν πρέπει να υπάρχει αλαζονία, αλλά να αφουγκράζονται τη βάση και την κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Σπύρου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εγώ για τις ευχές σας. Να είστε καλά.